μετά από όλα πρέπει να σας πω ότι η αγωνία μας και η προσοχή μας αυτή τη στιγμή είναι στραμμένη στο πλοίο στην Αδριατική θάλασσα και ελπίζουμε και ευχόμαστε ότι η επιχείρηση διάσωσης θα επιτύχει. Βέβαια είχαμε απώλεια μιας ζωής και θέλω να εκφράσω τα θερμά μου συλληπιτήρια στους οικείους του. Ευχαριστώ θερμά όσες και όσους πολίτες εκδήλωσαν αισθήματα εκτίμησης για μένα. Ευχαριστώ θερμά τους βουλευτές που ψήφισαν στο πρόσωπό μου υπέρ της εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας. Οι 168 βουλευτές αποτελούν καθαρή πλειοψηφία στο Εθνικό Κοινοβούλιο. Βεβαίως δεν συμπληρώθηκε ο αριθμός ο οποίος απαιτείται από το Σύνταγμα που είναι 180. Ιδιαίτερως θέλω να ευχαριστήσω εκείνους που χρειάστηκε να κάνουν μια δύσκολη προσωπική υπέρβαση και θέλω να τους διαβεβαιώσω ότι έπραξαν σωστά. Για μια ακόμη φορά να ευχαριστήσω τον Πρωθυπουργό κύριο Σαμαρά, τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης κύριο Βενιζέλο για την πρόταση της υποψηφιότητός μου. Αποδέχθηκα την τιμητική αυτή πρόταση με το αίσθημα της εθνικής αποστολής και όχι με την προσδοκία του αξιώματος. Αυτή ήταν και είναι πάντοτε η αντίληψή μου για την πολιτική στράτευση. Η εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας από αυτή τη Βουλή θα ήταν η ορθή επιλογή. Η Βουλή όμως απεφάσισε, σύμφωνα με τις διαδικασίες και με τις προβλέψεις του Συντάγματος, και βεβαίως η απόφασή της αυτή είναι απόλυτα σεβαστή. Η μη εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας και η υποχρεωτική προσφυγή στις εκλογές παρατείνουν την βεβαιότητα. Γι' αυτό ο ελληνικός λαός, το πολιτικό σύστημα, όλοι μας οφείλουμε να εξασφαλίσουμε την πολιτική λειτουργία του πολιτεύματος, το κράτος δικαίου μέσα στα πλαίσια, τα θεσμικά πλαίσια της Ευρωπαϊκής και του. Περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, αυτή τη στιγμή τώρα σημασία έχει το συμφέρον της πατρίδος και του ελληνικού λαού. Οι προσεχείς εβδομάδες θα είναι κρίσιμες. Περισσότερο κρίσιμες ίσως από ότι η οξύτητα του δημοσίου διαλόγου έχει επιτρέψει στην κοινή γνώμη να αντιληφθεί. Γι' αυτό όλες οι πολιτικές δυνάμεις, οι κοινωνικές δυνάμεις έχουν υπέρτατο καθήκον να αντιμετωπίσουν με ψυχραιμία, νυφαλιότητα, με ειλικρίνεια, με αίσθημα ευθύνης και με πρόθεση συνένεσης τις μεγάλες και πραγματικές οικονομικές και διεθνοπολιτικές προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζει η χώρα μας. Τελειώνοντας, θα ήθελα να σας πω ότι αυτό το οποίο μας ενώνει, το οποίο είναι ισχυρότερο, διαρκέστερο, υψηλότερο από οτιδήποτε άλλο, είναι η Ελλάδα. Σας ευχαριστώ πολύ. Απογοητευτήκατε το αποτέλεσμα? Κοιτάξτε, νομίζω το περίμενα το αποτέλεσμα. Εγώ δεν απογοητεύομαι ποτέ. Είμαι ψύχρωμος όπως πάντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, παιδιά.